Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Μας παρακολουθείτε ζωντανά μέσα από τις οθόνες των υπολογιστών σας, από τα τάμπλετ σας, από τα κινητά σας, από όποια συσκευή τέλος πάντων έχει ίντερνετ. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα, Νικολέτα. Είμαστε εδώ άλλη μια μέρα, είμαστε εδώ και την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου να δούμε όλα αυτά τα θέματα που σας απασχολούν. Ελπίζουμε τώρα που τελειώνει ο Οκτώβριος να σας άφησε μια, ας το λέγαμε, γλυκιά γεύση πίσω του και να μην σας απογοήτευσε. Ελπίζουμε να σας έδωσε όλα αυτά που επιθυμούσε τουλάχιστον για τον μήνα αυτό. Έρχεται όμως ο Νοέμβριος πολύ δυναμικά, θα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Έχουμε πάρα πολύ αισιοδοξία γενικώς. Σήμερα αυτό λέγαμε. Εγώ προσωπικά έχω ξυπνήσει με πάρα πολύ αισιοδοξία και σκοπός μου είναι να σας τη μεταφέρω μέσα από εδώ. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε είναι 31 Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Νικολέτα, θα ήθελες να μας πεις τους τρόπους επικοινωνίας? Βεβαίως, θα ήθελα. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-55-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση1@gmail.com. Αν σας είναι πιο εύκολο, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση και φυσικά να μας βρίσκετε και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Έλενα, βλέπουμε πολλά μηνύματα, βλέπουμε πολλά βίντεο να μας στέλνετε. Σήμερα θα παίξουμε και λίγο αργότερα ένα βίντεο το οποίο πάρα μας πολύ στείλε ωραίο. Με σκυλάκια φυσικά. Βλέπετε ότι... Είναι και, άσε με μένα, είναι και ο λαός μας ευαισθητοποιημένος με τα κατοικίδια. Λοιπόν, να πούμε ότι το βίντεο μας το έστειλε η φίλη μας η Εύα, να τη στείλουμε την καλημέρα μας, να τη στείλουμε τα φιλιά μας. Θα το παρακολουθήσουμε, Εύα, σε λίγο το βίντεό σου. Μαζί... Και σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ που μας το έστειλε. Βέβαια, και μαζί με σένα θα το παρακολουθήσουμε και εμείς, αν και εγώ του έριξα μια ματιά, παιδιά. Και είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Δεν υπάρχει βίντεο με σκυλάκια κατά και τα νομίζω είναι κάτι άλλο για όχι, σένα. Δεν καταλαβαίνεις. Έχει πάρα πολύ γέλιο το συγκεκριμένο και θα το δεις και ωραία, σου πάω και στοίχημα γι' αυτό. Λοιπόν, ας περάσουμε όμως να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Πριν από αυτό, να πούμε πως σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης. Μαζεύτε λεφτά. Φτιάξτε την πρίκα σας. Έτσι δεν θα λέγανε. Λοιπόν, ναι, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης, ενώ γιορτάζει ο Αριστόπουλος. Χρόνια σου πολλά, Αριστόπουλε. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1517, ο Γερμανός θεολόγος Μαρτίνος Λούθυρος στοιχοκολλεί τις 95 θέσεις του στην εκκλησία του Βίτεμπεργκ και ακολουθεί το σχίσμα στην Καθολική Εκκλησία. Αργότερο το 1908 είναι η τελετή λήξης των 4ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, που άρχισαν στις 27 Απριλίου. Η Ελλάδα κατέκτησε 3 αργυρά μετάλλια, 2 με τον Κωνσταντίνο Τσιφλιτήρα, που είχαμε πει ότι σαν εχθές γεννήθηκε, στο ύψος και μήκος άνευ φοράς και ένα με τον Δόριζα στον ακοντισμό. Αργότερα το 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει το Μέτσοβο στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Το 1922 σαν σήμερα αρχίζει η δίκη των 6. Και όταν μιλάμε για 6, μιλάμε για τους Γούναρη, τον Στράτο, τον Πρωτοπαπαδάκη, τον Θεοτόκη, τον Μπαλτατζή και τον Χατζιανέστη, που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη μικρασιατική καταστροφή. Το 1927 ιδρύεται ο ΠΟΚ, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Κωνσταντινούπολη, κατά άλλος ποδοσφαιρικός όμιλος κέντρου, από τη σύμπραξη των τριών μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων της Αθήνας, με αφορμή τη τιμωρία του Ολυμπιακού από την ΕΠΟ. Παρόλο που η τιμωρία θα ισχύσει μόνο για ένα χρόνο, ο ΠΟΚ θα συνεχίσει τη διοργάνωση του κυπέλου Πάσχα και Χριστουγέννων, αλλά και αγώνων με ομάδες του εξωτερικού, ενώ ο όρος θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται, υπονοώντας την κυριαρχία των τριών ομάδων του κέντρου. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1940, ο φυλακισμένος γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, ο Νίκος Ζαχαριάδης, με επιστολή του καλεί τον ελληνικό λαό να δώσει όλες τις δυνάμεις στον πόλεμο κατά των Ιταλών, που διευθύνει η κυβέρνηση του δικτάτορα Μεταξά. Θα αμφισβητηθεί η γνησιότητά της. Και άλλος γενικός γραμματέας στη φυλακή τότε. Τότε. Νόμιζαμε ότι είναι ο πρώτος. Η αλήθεια είναι ότι τελικά δεν είναι ο πρώτος της Χρυσής Αυγής, ο γραμματέας. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 31η ημέρα του Οκτωβρίου. Και πάμε να δούμε ποιες σημαντικές προσωπικότητες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1887 γεννήθηκε ο Τσιάνγκ Κάι-σεκ, ο Κινέζος εθνικιστής ηγέτης που μετά την κατάληψη της χώρας από τους κομμουνιστές του Μάο, του Μάο Τσετούγκ, έφυγε στην Ταϊβάν όπου δημιούργησε ένα ανεξάρτητο κράτος. Το 1888 γεννήθηκε ο Ναπολέον Λαπαθιώτης, ο Έλληνας συγγραφέας και ποιητής.
Ενώ το 1939 γεννήθηκε ο Αλή Φαρκά Τουρέ, ο υπονομαζόμενος και Τζον Λι Χούκερ της Αφρικής, είναι ένας μαλινέζος μουσικός, ο οποίος τιμήθηκε και δύο φορές με το βραβείο Grammy. Αυτές ήταν και οι σημαντικότερες γεννήσεις σαν σήμερα. Να δούμε όμως ποιοι άφησαν και την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα, ποιες μεγάλες προσωπικότητες άφησαν την πνοή τους σαν σήμερα. Το 1860 άφησε την τελευταία του πνοή ο Τόμας Κόχραν, ο υπονάβαρχος του Βρετανικού Ναυτικού που πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1821. Το 1984 την τελευταία της πνοή άφησε η Ίντιρα Γκάντι, η Ινδή πολιτικός, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο από το 1966 έως και το 1975, αλλά και από το 1980 έως και το 1984, οπότε το 1984 δηλαδή, που δολοφονήθηκε. Ενώ το 2002 την τελευταία του πνοή άφησε ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, ο ανώτατος δικαστικός λογοτέχνης αλλά και πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα και να περάσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Λεφτά δεν υπάρχουν, γι' αυτό δεν πείθουμε. Ο Γλέζος γκρεμίζει την παροχολογία Τσίπρα. Με ρωτάει ο κόσμος πού θα βρούμε τα λεφτά και η απάντησή μας δεν είναι πιστική, δήλωσε ο Μανώλης Γλέζος, ομολογώντας τις μαύρες τρύπες στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και να περάσουμε να διαβάσουμε την εφημερίδα των συντακτών. Στην κόλαση του Δάνη, στριμωγμένη από βουλευτές αλλά και από δανειστές, η κυβέρνηση, έρμεο του Δάνη Τζαμτζή και 75 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση, την οποία πιέζουν για μείωση της φορολογίας ακινήτων. Σε αδιέξοδο η χθεσινή συνάντηση Σαμαρά Βενιζέλου, τα λένε πάλι σήμερα, δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ αντιδρούν στη φορολογία ακινήτων. Οι Γερμανοί ξεκόβουν κούρεμα χρέους και πιθανότητα χαλάρωσης και προγράμματος λιτότητας. Και να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τα νέα κίνημα ακινήτων φέρνει νέες αλλαγές. 74 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε νυχτερινή σύσκεψη Μαμούθ με τον Γιάννη Στουρνάρα στο Υπουργείο του. Εμφύλιος μεταξύ βουλευτών της Αθήνας και της Περιφέρειας. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε και μια σκητσογραφία, λέγαμε, του Μανώλη Γλέζου, ο οποίος Γλέζος υψώνει σημαία αντίστασης. Αντίθετος σε κορυφαίες επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε χθες με δηλώσεις του ο βουλευτής επικρατείας και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς Μανώλης Γλέζος. Ενώ ξεκίνησε ο πρώτος γύρος αυτοκάθαρσης στην ελληνική αστυνομία. Και πάμε και στην εφημερίδα Το Έθνος, όπου παράθυρο για σύνταξη έως το τέλος του χρόνου. Ευκαιρία εξόδου για πενηντάριδες και μητέρες ανηλίκων με τις παλαιές ρυθμίσεις. Υποσχέσεις Λαυρόφ για φθηνότερο φυσικό αέριο. Ενδιαφέρον για λιμάνι Θεσσαλονίκης. Ενώ lifting στο φόρο ακινήτων για εκτόνωση. Διάλογος Στουρνάρα με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πάει πίσω φόρος Σοβιέτ. Αγοράζει χρόνο η κυβέρνηση ύστερα από αντιδράσεις βουλευτών και κοινωνίας. 53 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας γύρισαν την πλάτη στον Στουρνάρα. Πονηριά, μετά τις εκλογές του Μαΐου θα εισπραχθεί το χαράτσι στα ακίνητα. Και πάμε να δούμε την εφημερίδα Ημερησία. Εξελίξεις στις τράπεζες. Το Ταμείο θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank. Προϋπόθεση για την ομαλή πώληση των μετοχών των τραπεζών, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να πωληθούν μετοχές και κάτω του κόστους, εφόσον το επιτάσσουν οι συνθήκες της αγοράς. Στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ φτάνουν οι ανάγκες της Eurobank. Και πάμε στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Ομερτά και πιο πολύ ξύλο. Οι αδιάφθοροι δεν βρήκαν τους χρυσαυγίτες στην ελληνική αστυνομία, αλλά βρήκαν, όπως είπαμε, το πρωτοσέλιδο Ομερτά και πιο πολύ ξύλο. Διαπιστώνουν αλληλεγγύη στη συγκάλυψη, απροθυμία και στραβά μάτια από τους ανωτέρους. Πρώτη σε βιαιότητα, ήδη κυκλιστές. Ο Ευαγγελισμός της ντροπής, ενώ οι ΗΠΑ βρήκαν στήριγμα στον Πάγκαλο. Και πάμε και στην εφημερίδα Η Ναυτεμπορική, όπου τόκοι, χρεολυσία, οφειλές και αποπληρωμές θα καλυφθούν από τις δόσεις. Υποχρεώσεις ύψους 4,1 δισεκατομμυρίων πιέζουν για το νέο πακέτο. Κυβερνητική τριγμή λόγω ακινήτων. Συνάντηση Σαμαρά Βενιζέλου ενώπιση των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. Ενώ στην Ευρωζώνη είναι εν αναμονή αυξημένης ρευστότητας, ενώ υπάρχουν σενάρια εμπλοκή στο ασφαλιστικό. Και στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης, κάτω τα χέρια από την συνδικαλιστική δράση για τις αλλαγές στον Ριζοσπάστη.
απεργία εμπεροϋπαλλήλων στις 3 Νοέμβρη για τις ανάγκες και Κυριακή αργία. Ενώ στην εφημερίδα η Εσπρέσο τρέμουν την αποκάλυψη πλούσιοι και διάσημοι. Το delivery κατοικών, το λεξικό του παρεδώσε και οι κοπέλες στις πράκτορες. Και να περάσουμε στην Καθημερινή, όπου διαβάζουμε πως εντοπίστηκαν νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής 12,5 εκατομμυρίων ευρώ από ελέγχους που διενήργησε ως ΔΟΕ σε offshore εταιρείες. Αλλαγές στο φόρο ακινήτων, συμφωνία Σαμαρά Βενιζέλου, διατήρηση του ΕΕΤΑ, ζητούν γαλάζιοι βουλευτές. Κλειστά και πάλι τα φαρμακεία το μεσημέρι και το Σάββατο, ενώ νέοι κανόνες για τον τύπο ετοιμάζονται στην Βρετανία. Πρόεδρο θεατή χαρακτηρίζουν τον Ομπάμα, ρεπουμπλικανοί επικριτές του. Και να πάμε και στην εφημερίδα «Η Αυγή», όπου ομολογία Σαμαρά για τη ρήξη με την Τρόικα. Τα φουσκώνουμε. Ο Λαβρόφ στην Αθήνα. Ρωσικό ενδιαφέρον για Τρένοσέ και Όλφ. Ενώ ο Τσίπρας ναι σε διακρατικές συμφωνίες, όχι σε ξεπούλημα. Αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και ας περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στις αθλητικές μας. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Live Sport. Killers, ο αρχισκόρερ Μπέγκ δεν συγχωρεί. Με κεφάλια υπέγραψε την πρόκριση του ΠΑΟ 1-0 τον Αργοτέλη και ζεστάθηκε για τον ντέρμπι. Ενώ στην εφημερίδα Sport Day, είναι καυτός ο Σουηδός, με σοβαρότητα στην άμυνα και Μπέρκ στην επίθεση, τον Τριφύλλη πέρασε στους 16 του κυπέλου. Μπράβο. Συγχαρητήρια λοιπόν. Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα Goal News. Με γκάζια, ο Παναθηναϊκός πέρασε με επιτυχία το διπλό κραστές της Κρήτης, νίκησε και στο κύπελο τον Εργοτέλη με 1-0, συνεχίζει στη διοργάνωση και πλέον πάει στο ντέρμπι. Το τελευταίο αντίο, η οικογένειά της και πλήθος κόσμου συνόδευσαν χθες την τελευταία της κατοικία, την Άννα Μπόμπολα. Ενώ κλειδί το άλσο, τον γκολ αποκαλύπτει γιατί πήγε ο Μελισανίδης την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια. Και να διαβάσουμε και το πρωτοσέλιδο του Φως των Σπορ. Μπροστά έβγαζε φωτιές, πίσω έμπαζε νερά. 5-3. Με μπροστάρι τον Φουστέρ. Ο εξαιρετικός χθες, Νταβίτ Φουστέρ. Η ιστορία του 15χρονου Γκλέγκλε, μάλλον, αν το διαβάζω σωστά, που έβαλε 3 γκολ στο Παναθηναϊκό. Τεράστια επιτυχία της νίκης Βόλου. Ο ΠΑΟ νίκησε 1-0 και προκρίθηκε. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Η Πράσινη. Έλα γάβρε στο ναό. Προκλητικός τίτλος. Πολύ προκλητικός τίτλος, αλλά ωραίος τίτλος. Ωραίος. Χθες χτύπησε ο Μπέρκ, προχθές ο Φιγκερόα και κρατάνε κάβα για το Σάββατο. Και στην εφημερίδα Ο Γάτος, η Γάτα, σκάνε μπόμπες, ο γάτος. Κόλλησα με τον γάβρο, όπως καταλαβαίνεις. Σκάνε μπόμπες. 2 διπλά και ένας άσος από την Ισπανία, την Ολλανδία και το Κόπα Σουνταμερικάνα που πληρώνουν τρελά, Έλενα. Λοιπόν, και να διαβάσουμε και το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή. Ο μη πρόκληση Αλαφούζου βάζει φωτιά στο ντέρμπι. Ζήτεται σοβαρότητα ή εισαγγελέας. Χτύπησε πάλι με το αόρατο περιοδικό που απειλεί διαιτητές. Ο Μίτσελ δεν αλλάζει πλάνα για τηλεοφόρο. Εμείς θα παίξουμε την μπάλα μας, εσείς θα τρέχετε πίσω μας. Η απάντηση στον προκλητικό τίτλο της Πράσινης. Λοιπόν, και πάμε και στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ. 30 εκατομμύρια για αρχή. Μεγάλη τιμή για τον πρωταθληματικό Κώστα Γενεράκη. Πλήρης ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις. Απόλυτη ικανοποίηση για όσα ακούστηκαν από τον Τίγρη. Ενώ προπονήθηκε ο Μπρέσεβιτς, ο Κοτσάτος λύνει το γόρδιο δεσμό της Ζωφριάς και έδρα στην Κυψέλη το handball. Και βέβαια, όπως κάθε μέρα, θα κλείσουμε και με την εφημερίδα Ο Γάβρος. Όχι ο Γάβρος, ο Γάβρος. Θα σε δώσω στεγνά, διάβασε την εφημερίδα. Λοιπόν, κι άλλο τάλιρο, βαζέλες ή σειρά σας. Συνεχίζουμε να απαντούμε, όπως βλέπεις εδώ πέρα. Απαιτώ διπλό στη λεωφόρο. Μίτσελ έδωσε το σύνθημα, θέλω να κερδίζω τα πάντα. Με την Μπενφίκα είναι το πιο καθοριστικό μάτς. Κανείς δεν κερδίζει θέση εύκολα, πανευτυχής ο Παπασάβας. Είμαστε καλά, θα το δείξουμε και στο ντέρμπι. Ενώ μεγάλο ρίσκο της αστυνομίας, εντολή για μόνο 312 κοινές θέσεις. Και όπως είπα λοιπόν, θα σε δώσω στεγνά, δεν συγχωρώ τίποτα άλλο από σένα. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα για κάποιο λόγο δεν έχουμε την εφημερίδα τον Γάβρο εδώ στο θρανίο μας, ας πούμε. Στο θρανίο. Και έβλεπα λοιπόν την ώρα που διάβαζα, πήγα να διαβάσω την εφημερίδα Η Γάτα, έβλεπα την Έλληνα Θεοδόρου να ψάχνει και λέω τι ψάχνει. Και πριν ξεκινήσω να διαβάσω τη Γάτα, βλέπω ότι βρήκε από το ίντερνετ το πρωτοσέλιδο του Γάβρου.
Μη τυχόν δεν υπάρχει ο γάβρος στις αθλητικές σου εφημερίδες. Βέβαια, μα είχε και ακριβώς την απάντηση για την πράσινη. Δεν μπορούσα να μην τη διαβάσει. Δεν γινόταν. Έτσι. Πάντως να πούμε συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος προκρίθηκε. Έχουμε πει θα μας αντικειμενική όσον αφορά αυτό, άσχετο με το τι υποστηρίζουμε. Και είμαστε έτοιμοι, όταν θα είναι έτοιμο και αυτή, να δούμε και το match, μεταξύ, το derby μάλλον, μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Μαζί θα πάμε να το δούμε. Λοιπόν, διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Εσείς παραμένετε στην παρέα μας για να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα του zoogla.gr, της νούμερο 1 ηλεκτρονικής εφημερίδας, με θέματα πραγματικά επιμελημένα από την καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα. Λοιπόν, το πρώτο πρωτοσέλιδο λέει: ο Έλληνας ασθενής στα χάλια της περίθαλψης και ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών. Και πάμε αμέσως τώρα να δούμε το δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Σε γαλάζιο κλειός τουρνάρας, 73 βουλευτές μετέφεραν την αγανάκτηση των ψηφοφόρων τους. Και πάμε να διαβάσουμε και το τρίτο πρωτοσέλιδο. Έφυγε ο Νίκος Φόσκολος. Το θέατρο, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση έχασαν τον συγγραφέα τους. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα του zoogla.gr. Όσον αφορά το τρίτο πρωτοσέλιδο για τον χαμό ουσιαστικά του Νίκου Φόσκολου, θα το συζητήσουμε και πιο μετά. Είναι πραγματικά λυπηρό να φεύγουν τόσο μεγάλες προσωπικότητες και ένας άνθρωπος τόσο... που είχε προσφέρει τόσο πολλά στην τηλεόραση. Έχει καθυλώσει πραγματικά, αν όχι τα 3/4, μπορεί και τα 4/4 του έτσι, ελληνικού λαού μπροστά στις οθόνες. Τουλάχιστον με τα δύο μεγάλα του έργα. Τις σειρές μάλλον. Λάμψη. Δεν έβλεπα Λάμψη, έβλεπα Καλημέρα Ζωή. Δεν θυμάμαι τη Λάμψη. Εγώ δεν θυμάμαι. Ναι. Ήμουν πολύ μικρή. Την έβλεπε η μαμά μου και καθόμουν και. Και εμένα τη βλέπαν, αλλά δεν μου άρεσε. Μου άρεσε το Καλημέρα Ζωή. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πραγματικά πολύ σύντομο και επιστρέφουμε με το βίντεο το πραγματικά πάρα πολύ αστείο που μας έχει στείλει η φίλη μας. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Σήμερα και πάλι. Καλημέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλληνα Θεοδόρου. Εκτός από τα θέματα της επικαιρότητας, θα δούμε και βίντεο με σκυλάκια.
για άλλη μια μέρα. Όχι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω, δεν έχω κατοικίδιο. Όχι, απλά μου αρέσει που υπάρχει κάτι το οποίο σου χαρακτηρίζει. Ας πούμε, ναι, η αδυναμία σου για τα ζωάκια. Για όλα τα ζωάκια, αλλά ιδιαίτερα, ιδιαίτερα για τα σκυλάκια, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αφού το πάσαρε τόσο ωραία η... εδώ η Νικολέτα, ήρθε η ώρα να δούμε ένα βίντεο στο οποίο ουσιαστικά, όπως είπαμε, μας έστειλε η φίλη μας η Εύα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύα, που μας έστειλε το βίντεο. Καλημέρα και πάλι. Στο βίντεο αυτό ουσιαστικά είναι δύο σκύλοι οι οποίοι έχουν φάει, μάλλον, αν κατάλαβα καλά, τη γατοτροφή του τρίτου κατοικιδίου της οικογένειας, της γάτας. Μάλιστα. Και τσακώνονται. Όχι, δεν τσακώνονται. Πάει το αφεντικό των τριών αυτών κατοικιδίων και ρωτάει ποιος το έχει κάνει από τα δύο σκυλάκια. Πες μου, τι κάνουν και έτσι. Αυτό που δεν το έχει κάνει, τον κοιτάει στα μάτια. Αυτός που το έχει κάνει όμως, έχει πραγματικά μία ιδιαίτερη αντίδραση που πάμε να τη δούμε στο βίντεο. All right, well, apparently while I was out, somebody got into the kitty cat treats. Now, I'm gonna go look at the suspects. Suspect number one. Is it you, Macy? See your face. Did you do this? Did you? I don't think you did. Number two. What? Did you do this? Denver, did you do this? Denver, was this you? Denver, you won't look at me. Did you? What? Denver, did you do this? Look at me. Come here. Let me see. Let me see your face. Oh my goodness, Denver, you didn't. You did this? What? You got into kitty cat's treats? While I was gone? I can't believe it. Are you sorry about it? Okay. You know the routine. In the kennel. Go on. Very disappointed. You're in the penalty box. You let it happen. I hope you're happy too. Αχ, πραγματικά, να είστε καλά για το βίντεο αυτό, μας κάνατε και γελάσαμε μέχρι δακρύων. Μπορεί να μην φαίνεται το δάκρυ, αλλά έχει τρέξει, να ξέρετε. Από τα γέλια. Όντως πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλά το είδες το χαμόγελο. Ξέρετε ποιος μ' άρεσε πιο πολύ. Όχι το χαμόγελο, μ' άρεσε πιο πολύ το όλο το σκυλάκι. Χαλάρα, καθιστό. Ναι, αφού είχε καταρρύει τη συνείδηση. Δεν είχε κάνει τίποτα. Λοιπόν, διάβασα κάτι πετυχημένο εδώ στο Facebook από κάποια διαδικτυακή φίλη, η οποία έγραφε. Άκου τώρα. Για την κάλτσα θα μου πεις. Για την κάλτσα, ναι. Λοιπόν, εσύ που το έγραψες και μας παρακολουθείς, έχεις όντως χιούμορ και μ' αρέσει που βρίσκεις αυτά τα πολύ αστεία. Έγραψε ότι εδώ δεν μπορούμε να βρούμε τη δεύτερη μας κάλτσα, το ζευγάρι της κάλτσας μας. Πώς ψάχνουμε να βρούμε το άλλο μας μισό. Εύλογη απορία σου, αγαπητή τηλεθεάτρια. Και μας, νομίζω μας είναι λογική σαν απορία. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και αφού γελάσαμε, αφού είδαμε ωραία βίντεο, αφού διαβάσαμε έτσι όμορφα και χαρούμενα πράγματα, να περάσουμε σε μία απώλεια που είχαμε εχθές, την Τετάρτη. Όπως είπαμε και πιο πριν, πέθανε ο μεγάλος συγγραφέας, να το πούμε κάπου, τον διάβασα, ο Παραμυθάς της ελληνικής τηλεόρασης και ο λόγος φυσικά για τον Νίκο Φόσκολο. Έτσι απεβίωσε χθες, όπως είπαμε, στις 7 η ώρα το πρωί, σε ηλικία 88 ετών, ο Έλληνας σκηνοθέτης και σιναριογράφος Νίκος Φόσκολος. Είχε πλήρη διάβγεια, ωστόσο τον τελευταίο καιρό δεν ήταν το ίδιο δραστήριος όσο και παλαιότερα.
Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο ο Ευαγγελισμός. Να πούμε πως ο συγγραφέας, ο σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης αυτός είχε πραγματικά το ταλέντο να καθυλώνει εκατομμύρια ανθρώπους μπροστά σε μια κινηματογραφική οθόνη ή σε μια τηλεοπτική συσκευή. Για τους νεότερους, ίσως το όνομα Νίκος Φόσκολος να μην λέει πολλά. Υπάρχουν όμως γενιές και γενιές Ελλήνων που έκλαψαν, γέλασαν, νευρίασαν και ευχαριστήθηκαν μέσα από τα έργα του. Ο Νίκος Φόσκολος δεν ήταν ένας απλός σκηνοθέτης, σεναριογράφος. Είχε αυτή τη μοναδική ικανότητα να παρουσιάζει ιστορίες που, ενώ πολλές από αυτές ήταν απόκυμα της φαντασίας του, έπιαναν πάντα το σφιγμό του κοινού. Ποιος μπορεί να ξεχάσει, και είναι πολύ σωστό αυτό, το 92% ρεκόρ τηλεθέασης που έφτασε στη δεκαετία του 70, ο Άγνωστος Πόλεμος. Υπάρχει κάποιος που είχε τηλεοπτική συσκευή και δεν είχε δει ένα από αυτά τα επεισόδια, ή από το Εν τούτο Νίκα, ή από την Κραυγή των Λύκων, ή από το Ρωμανό Διογέννη. Όσον αφορά για το πραγματικά ρεκόρ Guinness δεκαετίας 90, με τα 3.457 επεισόδια της Λάμψης. Και αυτό νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει. Ίσως είναι από τις φορές, ας λέγαμε, που οι αριθμοί έχουν φωνή, μιλάνε και αποδεικνύουν το αυτονόητο. Υπάρχει άνθρωπος που να μην έμενε, πώς να το πούμε, καθυλωμένος κάθε απόγευμα όταν στη χώρα προβαλόταν το καλημέρα ζωή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από αυτούς που δεν το είδαν. Δηλαδή και εμείς το βλέπουμε. Εγώ ήμουν μικρή και δεν καταλάβαινα, Έλενα. Καθόμουν και βλέπω με τη μαμά μου. Ήταν η συνήθεια της μαμάς μου να βλέπει. Καθυλωνόταν όμως και εκείνα το να παρακολουθεί το σύριαλ και καθόμουν και εγώ. Μικρό παιδί. Υπάρχει όμως Έλληνας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη να μην έχει δει τις ταινίες όπως το Κονσέρτο για Πολυβόλα, Η Αδίστακτη, Πυρετό στην Άσφαλτο, Κοινωνία ώρα 0, Ορατό της 0 και Το Χρώμα βάφτηκε κόκκινο. Το Χρώμα βάφτηκε κόκκινο συγκεκριμένα είναι καταπληκτικό. Πίστευτο όμως, έτσι ακριβώς. Ο Νίκος Φόσκολος, που δεν είχε προταθεί από την Αμερικανική Ακαδημία και Επιστημόνων για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας το 1965. Καθ' όλη την περίοδο της ανασχόλησης του με την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, πολλοί ήταν εκείνοι που ασχολήθηκαν με το έργο του. Πολλές συζητήσεις έγιναν και πολύ μελάνη χύθηκε γύρω από το έργο του. Δεν ήταν λίγες οι φορές που τα τελευταία χρόνια ο Νίκος Φόσκολος πικράθηκε από όλους αυτούς που δεν εκτιμούσαν την τηλεοπτική δουλειά και του ασκούσαν κριτική. Ο ίδιος όμως πάντα με ηρεμία απαντούσε στους επικριτές του πως οι ιστορίες του είναι βγαλμένες από την ίδια τη ζωή και ο λόγος της τεράστιας επιτυχίας του ήταν αυτό ακριβώς. Να πούμε πως το άρθρο αυτό για τον Νίκο Φόσκολο το έχει γράψει ο Νίκος Αρώνης, ο δημοσιογράφος από εδώ πέρα, από το Ζούγκλα, ο οποίος, όπως λέει, επειδή είχε τη χαρά να τον γνωρίσει, ίσως, όπως αναφέρει και γράφει, λέει ότι ίσως θεωρηθεί θετικά βιασμένη η γνώμη του. Είναι ένα σίγουρο ότι ο Νίκος Φόσκολος υπήρξε ένας πολύ εργατικός τελειομανής άνθρωπος που υπηρέτησε με μεγάλη συνέπεια αυτό που αγαπούσε και αυτό για το οποίο αγαπήθηκε. Η ικανότητά του να πιάνει τον κοινωνικό παλμό και να εκφράζει το κοινό αίσθημα καθυλώντας τους θεατές ήταν μοναδική. Για τον Νίκο, τον Νικόλα τον Αρώνη εδώ πέρα που έχει γράψει το άρθρο αυτό, όπως λέει ότι σήμερα δεν έφυγε γι' αυτόν τον ίδιο, δεν έφυγε από τη ζωή εχθές ένας μόνο ένας σκηνοθέτης. Ουσιαστικά λέει η Ελλάδα έχασε έναν από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες της. Συντετριμένος όμως, Έλληνα, είναι και ο θεατρικός κόσμος. Συντετριμένοι δηλώνουν οι ηθοποιοί που συνεργάστηκαν με τον δημιουργό των μεγάλων επιτυχιών σε τηλεόραση και κινηματογράφο. Ο επί σειρά ετών πρωταγωνιστής της καθημερινής σειράς Καλημέρα Ζωή, ως αστυνόμος Θεοχάρης Γιώργος Βασιλείου, με δυσκολία συγκρατεί τα δάκρυά του και δηλώνει στο ζούγκλα.gr πως το άκουσμα της είδησης λύγησε η καρδιά και το μυαλό του. Είναι από τις λίγες στιγμές που έχω δεχθεί τέτοιο βάθος πόνου. Ούτε όταν έχασα τον πατέρα μου, όταν ήμουν μόλις 10 ετών, δεν ένιωσα έτσι. Ομολογεί με λιγμούς. Να πάμε όμως, Έλενα, να δούμε το απόσπασμα και ξεπερχόμαστε. Ξέρω, δεν με πήρε κανένας που βρίσκεται πάνω σε μια κατάσταση όχι πολύ καλή. Ο Νίκος έφυγε, δεν μπορώ να το πιστεύω. Με πιάνετε σε πολύ αδύναμη στιγμή. Πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος, αλλά είναι από τις πρώτες στιγμές που έχει λυγίσει το μυαλό μου και η ψυχή μου. Λίγες φορές που έχω δείχνει τέτοιο βάθος πόνου. Ούτε όταν έχασα τον πατέρα μου.
Όταν ήμουν 10 χρονών δεν ένιωσα. Ακούσαμε το ηχητικό αυτό απόσπασμα από την τηλεφωνική συνομιλία που είχε η δημοσιογραφική ομάδα του Ζούγκλα με τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, σημαντική απώλεια για το χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, χαρακτήρισε ο ηθοποιός Δημήτρης Αρώνης. Ήταν ένας παρεξηγημένος άνθρωπος, τόνισε ο ηθοποιός ο Ζούγκλα.gr, λέγοντας ότι προς τα έξω η εικόνα που είχαν οι άλλοι για αυτόν ήταν η εικόνα ενός απόμακρου ανθρώπου, που όμως στην πραγματικότητα ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος με αρχές που δεν έκανε συμβιβασμούς σε αυτές. Έδινε χωρίς να περιμένει να πάρει. Έτσι όπως δήλωσε και πρόσθεσε πως τον ευγνωμονεί για ό,τι του έδωσε ως σκηνοθέτης κατά τη μακρόχρονη συνεργασία τους. Ας περάσουμε να ακούσουμε και το ηχητικό απόσπασμα αυτό και επιστρέφουμε. Τον γνωρίζει, τον γνώρισα πάρα πολύ νέος, γιατί έκανε κινηματογράφο, έγραφε τα σενάρια, σκηνοθετούσε. Καταρχήν υπήρξε ένας πολυπαραγωγικός άνθρωπος, άνθρωπος γενικά του κινηματογράφου και της δημοσιογραφίας βέβαια, αλλά η συμβολή του στον ελληνικό κινηματογράφο υπήρξε μεγάλη. Έχει κάνει μεγάλες ταινίες, έχει κάνει πάρα πολλές και σημαντικές δουλειές. Στη συνέχεια, όταν ο κινηματογράφος άρχισε να πνέει τα αλήθεια στην Ελλάδα, ο Νίκος άρχισε να κάνει τηλεόραση. Μετά από μια νεκρή περίοδο δημιουργική, γιατί μεσολάβησε η περίοδος, ας πούμε, της επταετίας που ήταν αντιπαραγωγική για όλους, άρχισε να κάνει τηλεόραση και όπως ξέρουν όλοι στο Πανελλήνιο, ότι είναι ο πρώτος διδάξας του καθημερινού, των καθημερινών σίριαλ. Διότι ξεκίνησε με τη Λάμψη, η οποία πήγε 15 χρόνια και πήγε και με το Καλημέρα Ζωή, το οποίο πήγε 13,5 χρόνια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, έκανα 3.094 επεισόδια με το Καλημέρα Ζωή. Πώς είτε ενασχόλησες σε καθημερινό επίπεδο μαζί του, γιατί όταν μιλάμε για τόσες χιλιάδες επεισόδια, μιλάμε για τεράστιο όγκο δουλειάς. Ήταν 3.094 επεισόδια. Ήταν δηλαδή 13,5-14 χρόνια καθημερινής δουλειάς. Η Λάμψη ήταν 2-3 χρόνια περισσότερη, πιο παλιά. Επειδή είχαμε συνεργαστεί και παλαιότερα, γιατί είχε κάνει και ένα άλλο σύριαλ παλιά, το μεγάλο ψυχοκομό, ήταν η ζωή του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Ήταν στη συνεργασία με ένα ακαδημαϊκό τον Αθανασιάδη. Αλλά κάποια στιγμή σταμάτησε. Οι πρωταγωνιστές στον Καζάκο, αν θυμάμαι καλά, και πολλούς άλλους, δεν θυμάμαι ονόματα πολλών συναδέρφων. Εσείς το γνωρίσατε στο ξεκίνημά σας, τον Νικοφόσκολο? Το είχα γνωρίσει, ναι, νέος. Είχα κάνει μαζί. Πώς ήταν με τους νέους ηθοποιούς? Ο Νίκος και με τους νέους και με τους παλιούς ήταν πάντοτε ζεστός. Ήταν καταρχήν ένας πολύ καλός συνεργάτης, σου έδινε πάρα πολλά στη δουλειά, σου έδινε πάρα πολλά και είχε τη δυνατότητα δηλαδή να καταλάβεις και τι σου ζητούσε και τι ήθελε. Από την άλλη πάλι έδινε πολλές ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Και τρίτον, το σημαντικότερο απ' όλα, ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πολλά μεγάλα ονόματα του ελληνικού σινεμά και του ελληνικού θεάτρου. Πολλά μεγάλα, τα περισσότερα μεγάλα ονόματα πέρασαν από τα χέρια του Φόσκολου. Δηλαδή από τις δουλειές τις δικές του αναδύθηκαν πολλά άτομα. Θα ξεκινήσω από τον Νίκο τον Κούρκουλο, με Χρονοπούλου, με συνέχεια Δανδουλάκη και δεν συμμαζεύεται. Αυτό ήταν ακόμα ένα απόσπασμα, Νικολέτα, από τον Δημήτρη τον Αρώνη, που έκανε η δημοσιογραφική ομάδα του Ζούγκλα. Πάμε όμως, μίλησε και ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης Καρδέλης, λοιπόν, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Νίκο Φόσκολο στις καθημερινές σειρές Λάμψη και Καλημέρα Ζωή, είπε στο Ζούγκλα.gr πως είναι ο τελευταίος μεγάλος που φεύγει. Ενώ τόνισε πως για τους ηθοποιούς ήταν συνειδηπόρος και καταλύτης για την ψυχολογία τους. Με αποτέλεσμα να θεωρούν το ρόλο δεύτερη φύση τους. Πάμε όμως να ακούσουμε και τι είπε ο κύριος Γαρδέλης και επανερχόμαστε. Γνωριστήκαμε στη Λάμψη. Πώς ήταν η συνεργασία σας? Άψογη. Μαγευτική. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν, από τον άνθρωπο, από τον συνεργάτη, τον σκηνοθέτη? Ότι ήταν ένας κύριος, ένας πληθυσμένος άνθρωπος, μια μεγάλη φυσιογνωμία, ένας
πολύ μεγάλος καλλιτέχνης και θα αφήσει δυσαναπλήρωτο το κενό. Νομίζω από τους τελευταίους μεγάλους που φέρει ο Φόσκολος. Εσείς, ως Σταμάτης Γαρδέλης, πόσα χρόνια συνεργαστήκατε μαζί του? Πέντε. Μιλάμε για ένα σύριαλ το οποίο έχει σημειώσει μεγαλύτερη επιτυχία στην ιδιωτική τηλεόραση. Ναι. Εγώ πήγα και στη Λάμψη και στο Καλημέρα. Πώς ήταν να συνεργάζεις σε καθημερινό επίπεδο με έναν άνθρωπο που, όπως είπατε και εσείς, ήταν από τους μεγαλύτερους του είδους του? Σου δημιουργούσε μια δεύτερη φύση, δηλαδή έμπαινες στη διαδικασία των ρόλων και σε απασχολούσε όλο το 24ωρο αυτό που είχες να πεις. Είχε έναν τρόπο ότι πολύ διεισδυτικό για να περιγράφει συναισθήματα και ήταν καταλύτης μέσα στην ψυχολογία και του ηθοποιού που έπαιζε με το λόγο του, αλλά και με τους θεατές που έβλεπες πόσο ανταποκρινόταν ο κόσμος, ας πούμε, στις σειρές του, στις ιστορίες που έστεινε. Και θεωρώ ότι εάν υπήρχε και η ανάλογη υποστήριξη τεχνική και ο χρόνος, ας πούμε, που είναι το μεγάλο μας ντεφό στις ελληνικές παραγωγές, τότε αυτά τα αριστουργήματα θα είχαν καλύτερη τύχη. Πλην όμως πάνω στο Φόσκολο και στη δομή του, την αριστοτελική, στηρίχτηκαν όλα τα σύρια. Το πώς ολοκλήρωνε τις σκηνές, πώς κορυφωνόταν το δράμα, πώς έβαζε τους δορυφόρους γύρω-γύρω από τις ιστορίες του. Και σαν άνθρωπος ήταν ένας πολύ ευγενής, πολύ σπάνιος άνθρωπος, πολύ ευγενικός, αυτός ήταν ένας κύριος. Ακούσαμε λοιπόν και τι είπε ο κύριος Γαρδέλης σχετικά με τον Νίκο Φόσκολο, τον μεγάλο αυτό άνθρωπο της ελληνικής, του ελληνικού θεάτρου και της ελληνικής τηλεόρασης. Της κινηματογράφου. Έτσι ακριβώς. Στις 16, πριν από αυτό να πούμε, όπως και η Βίκη Κουλιανού έκανε λόγο για έναν αγαπητό και ζεστό άνθρωπο και επαγγελματία, ο οποίος αγαπούσε τους ηθοποιούς και ευχήθηκε συλληπιτήρια στους ανθρώπους και στην οικογένειά του. Λοιπόν, θα ακούσουμε αυτό το ηχητικό απόσπασμα και πάμε ακριβώς μετά στο πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και θα επιστρέψουμε. Ελένα, πριν ακούσουμε το απόσπασμα, να πούμε ότι η κηδεία θα τελεστεί. Θα το πούμε μετά, ό,τι σας πούμε μετά. Πάμε να δούμε το ηχητικό, να ακούσουμε, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Είχαμε συνεργαστεί Καλημέρα Ζωή και στην Απαγορευμένη Αγάπη. Σοκαρίστηκα και λίγο τώρα, να σας πω την αλήθεια, με την είδηση, γιατί δεν το ήξερα, από εσάς το έμαθα. Πώς ήταν η συνεργασία σας? Η επιχείρηση στους δικούς του ανθρώπους. Ήταν εξαιρετική και ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολύ ταλέντο, με πάρα πολύ μεράκι και αγάπη σε αυτό που έκανε και πάρα πολύ αγαπητός σε όλους τους ηθοποιούς. Δηλαδή αγαπούσε πάρα πολύ τους συνεργάτες του. Αγαπούσε πάρα πολύ τους ηθοποιούς. Εγώ τον είχα γνωρίσει δύο με τρεις φορές τον είχα συναντήσει, δηλαδή σε κάποια γυρίσματα. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ζεστός, πολύ γλυκός, πολύ επαγγελματίας. Είναι μια απώλεια τώρα για το χώρο αυτή. Ο Φόσκολος είναι μια ιστορία. Λυπάμαι ειλικρινά, έτσι που το έμαθα ξαφνικά και από εσάς. Να πω, ελπίζω το ταξίδι του να είναι ομαλό. Καλή σας ημέρα. Επιστρέψαμε και από το Δελτίο Ειδήσεων και από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου είμαστε εδώ καθημερινά να σας κρατάμε και να μας κρατάτε και εσείς παρέα και να βλέπουμε όλα τα θέματα της ελληνικής αλλά και διεθνούς επικαιρότητας που μας απασχολούν και σας απασχολούν.
Είμαστε εδώ, όπως είπαμε, καθημερινά. Να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας μιας. Και θα ήθελα να πω πως χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τα σχόλιά σας και έστω και με αυτόν τον τρόπο από μακριά μέσω συσκευών μας έχουμε μία, αναπτύξει μία σχέση, ας το λέγαμε. Έτσι ακριβώς. Οπότε πες και τους τρόπους να αναπτύξουμε. Πριν πω τους τρόπους, Έλενα, να πούμε μια καλημέρα στην τηλεθεατρία μας, την Φωτεινή, η οποία μας έστειλε μόλις τώρα το μήνυμά της. Να πούμε καλημέρα στην Φωτεινή. Καλημέρα, Φωτεινή. Χαιρόμαστε που είσαι στην παρέα μας. Τώρα πες τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500 για να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, όπως πολλοί κάνετε, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και φυσικά να μας βρίσκεται και στο Facebook, με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Λοιπόν, όπως είπαμε, συζητούσαμε από πριν, είπαμε για τον χαμό αυτό του Νίκου Φόσκολου. Να πούμε λίγα λόγια για το ποιος ήταν ο Νίκος Φόσκολος. Ουσιαστικά γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Νοεμβρίου του 1927. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, χωρίς όμως να πάρει το πτυχίο του. Αρχικά δούλεψε ως δημοσιογράφος τη δεκαετία του 50 με 60 στις εφημερίδες Εμπρός αλλά και Ανεξάρτητος Τύπος, κάνοντας ελεύθερο και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και γράφοντας κινηματογραφική κριτική. Από πολύ νωρίς ασχολήθηκε με τη συγγραφή αστυνομικού μυθιστορήματος, ενώ η ραδιοφωνική εκπομπή Αστυνομικές Ιστορίες του Νίκου Φόσκολου αποτέλεσε το πρώτο ραδιοφωνικό σύριαλ που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και όταν εκδόθηκε ήταν το best seller της εποχής. Στη δεκαετία του 1960 ξεκινά ως θεατρικός συγγραφέας και κριτικός, συγγράφοντας περισσότερα από 10 θεατρικά έργα και πολλά ραδιοφωνικά. Στη συνέχεια μετακινείται στον κινηματογράφο, όπου και σεναριογραφεί περισσότερες από 70 ταινίες, κυρίως με τη Φίνος Φιλμ. Το 1971 ασχολείται με επιτυχία με την τηλεόραση, με την ιστορική τηλεοπτική σειρά Το δράμα Άγνωστος Πόλεμος, που σημείωσε το παγκόσμιο ρεκόρ 92% θεαματικότητας, μετά την οποία ακολούθησαν διάφορα ιστορικά και κοινωνικά δράματα όπως το «Εν τούτο Νίκα», «Κραυγή των Λύκων», «Ρωμανός Διογένης» και άλλα. Να πούμε πως ναι, μετά το 1991 κάνει την εμφάνιση της ιδιωτική τηλεόραση και έτσι συγγράφει τη μεγάλη διάρκεια τηλεοπτική τηλεοπτική σειρά «Τη Λάμψη», η οποία η προβολή της κράτησε 14 χρόνια, κάνοντας, όπως είπαμε, 3.457 επεισόδια στο σύνολο. Ενώ το 1993 έγραψε τη δεύτερη μεγάλη του αριστούργημα για τηλεοπτική σειρά, το «Καλημέρα Ζωή», της οποίας η προβολή κράτησε 13 χρόνια, κάνοντας 3.179 επεισόδια. Ο Νίκος Φόσκολος ήταν τακτικό μέλος ενός συντακτών του Αθηναϊκού Τύπου, καθώς και της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Είχε λάβει 3 βραβεία και ένα κρατικό βραβείο σεναρίου για την ταινία «Κονσέρτο για Πολυβόλα» του 1968. Από τις ταινίες του έχουν βραβευτεί επίσης «Η Αδίστακτη», «Πυρετό στην Άσφαλτο» και «Κοινωνία Ώρα 0», ενώ η ταινία «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» του Βασίλη Γεωργιάδη, της οποίας έγραψε το σενάριο, προτάθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας του 1965. Επίσης έχει τιμηθεί από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας το 2007, από την Ιερά Σύνοδο για την ταινία «Εν τούτο Νίκα», από την ΕΡΤ, από την οργάνωση Lions, από διάφορους δήμους, καλλιτέχνες, λέσχες, σωματεία και άλλες οργανώσεις. Σε αυτό το σημείο όμως, Έλληνα, να πούμε κάποια έργα του. Ναι, κάποια έργα του, θεατρικά έργα. Θεατρικά έργα. Λοιπόν, όπως «Ο θάνατος θα ξανάρθει» το 1959, «Η θηλιά στο σκοτάδι» το 1961. Να πούμε «Τη μαρκησία του λιμανιού» το 1971 και το «Σκέψου πριν αγαπήσεις» επίσης το 1971. «Ο άγνωστος δολοφόνος» του 1972, το αρμένικο «Φεγγάρι» το 1976. Το «Πόρνες και Πόρνες» του 1994, ενώ να περάσουμε λίγο στις κινηματογραφικές του ταινίες, στις οποίες είχε και το σενάριο. Μία ήταν ενδεικτική το «Η Κρυστάλλου» του 1959. Είναι και το «Φλογέρα και αίμα» το 1961. «Η Κατάρα της Μάνας» το 1961 επίσης. «Ο θάνατος θα ξανάρθει» το 1961, «Αγάπη και θύελα», «Ο Γεροδήμος», «Η Οργή». Όλες αυτές είναι το 1962, αν δεν κάνω ναι, έτσι, Έλενα. Και να πούμε σίγουρα το «Χώμα βάφτηκε κόκκινο», η οποία είναι πραγματικά μία, όπως είπαμε, είναι αριστούργημα. Το 1965. Να στείλουμε επίσης, μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
Και χαιρόμαστε που τα βλέπουμε. Να στείλουμε λοιπόν και στον φίλο μας τον Βαγγέλη την καλημέρα μας και τα φιλιά μας. Χαιρόμαστε που είστε εσύ στην παρέα μας. Βλέπεις, λες τους τρόπους επικοινωνίας και μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Μας, υπάρχει έτσι αυτό το ωραίο το παιχνίδι, να στο λέγαμε. Λοιπόν, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Πριν κλείσουμε, να πούμε πως η κηδεία του Νικολέτα θα τελεστεί την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου. Στις 2.30 το μεσημέρι στο κημητήριο της Ηλιούπολης. Αυτά. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι μεγάλη ώρα. Ναι. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες. Εγώ το παρακολούθησα. Το είδα. Λοιπόν, τι θέλουμε να πούμε, σε ποιο θέμα θέλουμε να πάμε ουσιαστικά. Εχθές ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος στην διαδικτυακή του εκπομπή στον άγνωστο Μη είχε έναν ιδιαίτερο, ας το λέγαμε, προσκεκλημένο και ο λόγος φυσικά για τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον Ηλία Κασιδιάρη. Μίλησε λοιπόν για τις προφυλακίσεις των βουλευτών του κόμματος του, τον Γενικό Γραμματέα Νίκο Μιχαλιολιάκο, την υποψηφιότητά του στον Δήμο Αθηναίων, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τον περίφημο Χαστούκη στην βουλευτή του ΚΚΕ, την Λιάνα Κανέλη. Σε αυτό το σημείο όμως, Έλληνα, πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Να περάσουμε να δούμε το απόσπασμα. Ήταν πραγματικά μία από τις πολύ καλές εκπομπές του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, όσον αφορά και ο λόγος του ήταν καταπληκτική συνέντευξη. Εγώ δηλαδή, βλέποντάς το, μου άρεσε η ηρεμία που έβγαζε ο Μάκης κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν είναι εύκολο ίσως πολλές φορές να κρατήσεις ηρεμία με έναν τέτοιο προσκεκλημένο, αλλά αυτός είναι και ο Μάκης άλλωστε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Τον τελευταίο χρόνο, τον περασμένο Μάιο για την ακρίβεια. Όχι, πριν ήμουν παντελώς άγνωστος. Όχι, πάντα υπάρχει χώρος για δημοσιότητα. 10 λεπτά δημοσιότητας, όπως είπε ο Έντι Γουόρχολ, εσείς την κερδίσατε τη δημοσιότητα με τον τρόπο σας σε βαθμό υπερθετικό. Λοιπόν, πώς να προσφωνήσω τώρα. Κόναν ο Βάρβαρος, Ηλίας Κασιδιάρης, διότι η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο για έναν που δεν σε γνωρίζει από κοντά, είναι ότι πολύ περισσότερο από τις εντυπώσεις που δημιούργησες με το Σκαμπίλη στη Γιαννέλη, ότι είσαι ένας βίος άνθρωπος και ότι, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζει τις πολεμικές τέχνες, αποφάσισες να αντιμετωπίσεις την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν έχω μαύρη ζώνη πάντως σε καμία πολεμική τέχνη. Εδώ μέσα. μαύρες ιδέες το θέμα είναι αν έχεις. Και όταν λέω μαύρες, ενώ τις ναζιστικές, τις φασιστικές ιδεολογίες. Έχουμε απαντήσει αυτό επανειλημμένως. Ναι. Εγώ όμως θα ήθελα να κάνω μια πιο ελεύθερη κουβέντα ως ελεύθερος άνθρωπος. Πιστεύοντας ότι πάντα υπάρχουν παράθυρα και περιθώρια διαλόγου, ανακαλύπτοντας μέσα από τις διαδικτυακές ψηφοφορίες, η τελευταία έληξε χθες και σας δείχνει στην κορυφή, δεν θέλω να πω περισσότερα, διότι και θα σας εξηγήσω τώρα και μιλάω στον πληθυντικό, γιατί δεν γνωριζόμασταν από το παρελθόν, αλλά κυρίως γιατί έχω μάθει να τιμώ την κοινοβουλευτική θέση κάθε ανθρώπου, όταν ο λαός τον έχει οδηγήσει στο κοινοβούλιο, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται τον τελευταίο καιρό. Εγώ δεν θα το θεωρούσα πρέπει να μου μιλάτε και στον ελληνικό πάντως. Ναι, το αντίθετο. Ναι, θα το προτιμούσα δηλαδή. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά σε έναν δημόσιο διάλογο θεωρώ ότι πρέπει να αποδίδεις πάντοτε την τιμή στη δημόσια θέση που κατέχει ο συνομιλητής σου, εφόσον αυτός δεν εκφράζει μόνο τον εαυτό του, αλλά χιλιάδες ψηφοφόρους που τον ψήφισαν και τον έφεραν σε αυτή τη θέση. Ωραία. Σε αντίθεση με τους κυβερνώντες, πιστεύω ότι ακόμα και στον χειρότερο αντίπαλό σου που μπορεί να τον θεωρήσει ναζί ή φασίστα ή ακροδεξιό, θα πρέπει να δίνεις ρεσιτάλ δημοκρατίας, διότι αν υποθέσουμε ότι είστε η πιο ακραία μορφή πολιτικής βίας, όπως εν πάση περιπτώσει καταγράφονται τα γεγονότα τα τελευταία χρόνια, οι δημοκράτες απέναντι έπρεπε να δώσουν ρεσιτάλ δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν είδατε χθες τη συνεδρίαση της Βουλής όπου ο πρόεδρος μου έκλεισε το μικρόφωνο. Καλά. Και γιατί δεν βρισκόμουν εκτός χρόνου. Εντάξει, δεν με εντυπωσιάζουν αυτά γιατί στο Κοινοβούλιο έχουν γίνει πολλά πράγματα θετικά και αρνητικά. Αλλά επειδή θεωρώ ότι η δημοκρατία οφείλει να προστατεύεται και να την προστατεύουν αυτοί οι οποίοι την υπηρετούν, θεωρώ και είναι άποψή μου και τη λέω δημόσια, ότι στη δική σας περίπτωση οι δημοκράτες δεν έδωσαν το ρεσιτάλ δημοκρατίας που περίμενα. Υπό την έννοια ότι αν
επαναλαμβάνω, υποθέσουμε ότι είστε το χειρότερο μιλέτη πολιτικός, μακροδεξιό ή ακροφασιστικό ή νεοναζιστικό, θα έπρεπε να σας διδάξουν δημοκρατία και όχι κατά τρόπο, θα έλεγε κανείς, πραξικοπηματικό, αρχίζοντας από την κορυφή προς τα κάτω, να έρθουν για να σας συλλάβουν ένα πρωί όσο να επρόκειτο περί της 21ης Απριλίου. Η άποψή μου αυτή δεν είναι ίσως κατανοητή από κάποιους. Έχω συνηθίσει όμως στη δουλειά μου και στην καριέρα μου να μην παίζω παιχνίδια και να λέω αυτό που αισθάνομαι και να κάνω αυτό που αισθάνομαι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια κουβέντα τώρα που για μένα έχει ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι ένα εθνικιστικό κόμμα θα χωρούσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο εάν δεν έφερε τους αγγελωτούς σταυρούς, εάν δεν είχε σχέση με το Χίτλερ και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ας πούμε, από την κατάρα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και εάν η Χρυσή Αυγή ήταν ένα κόμμα απλά εθνικιστικό, δεξιό κόμμα, όχι όμως φασιστικό. Εθνικιστικό, όχι δεξιό, ούτε φασιστικό. Ναι, ούτε ναζιστικό. Ούτε ναζιστικό. Ούτε με διάφορους μπράβους bodybuilder και γυμνασμένους τύπους μπρατσάδες, οι οποίοι εμφανίζονται μπροστά και σου δίναν την εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν με συμπληρώματα από το πρωί ως το βράδυ. Πού τους είδατε ακριβώς αυτούς? Όσες φωτογραφίες είδαμε. Γιατί εμείς έχουμε 18 βουλευτές, ένας με δύο είναι σχετικά ογκώδης. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε σε κανονικά κυβικά, νομίζω. Ναι, εσείς όντως από τους βουλευτές σας, 2-3 είναι οι ογκώδης. Ναι, το πολύ. Εσείς είστε ο πιο ζωηρός έτσι και γυμνασμένος, δείχνετε εκεί μέσα. Και δεν είμαι ογκώδης, πάντως είμαι λεπτός. Όχι, όχι. Είμαστε νομίζω. Στα ίδια κυβικά είμαστε, ακριβώς. Και στις όποιες εκδηλώσεις σας, στην επαρχία από εδώ από εκεί, εμφανίζονται διάφοροι τύποι, οι οποίοι έχουν και αυτοί τα μπράτσα τους, τα κόλπα τους. Είδατε πλάνα από τη συγκέντρωσή μας, τώρα την πρόσφατη του Σαββάτου, θεωρώ πως είδατε, γιατί κυκλοφόρησε και στο διαδίκτυο μέσω του Web TV του δικού μας. Η πλειοψηφία των ανθρώπων ήταν άνθρωποι μιας ηλικίας, γυναίκες, δεν υπήρχαν ογκώδεις και μπράβοι, όπως λέτε. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια εικόνα που έχουν δημιουργήσει ο παραμορφωτικός φακός των μέσων ενημέρωσης. Πόσες χιλιάδες ψήφους πήρατε στις τελευταίες εκλογές? 500.000 περίπου. 500.000. Περίπου μισό εκατομμύριο Έλληνες. 500.000 Έλληνες δεν είναι όλοι σφίχτες. Ακριβώς. Ούτε είναι μπροστά. Μια πολύ μικρή μειοψηφία. Αλλά επιμένει ο τηλεοπτικός φακός να εστιάζει εκεί για να δημιουργεί λάθος εντυπώσεις. Θα σας πω. Σε οποιοδήποτε κόμμα και να πάτε, θα δείτε και αδύνατους και χοντρούς, θα δείτε ανθρώπους γυμνασμένους και αγύμνασους. Το ίδιο συμβαίνει και στη Χρυσή Αυγή. Εάν η Χρυσή Αυγή, χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση? Όχι. Χαρακτηρίστηκε? Όχι. Υπάρχει ένα πόρισμα του Αρείου Πάγου, ναι, το οποίο είναι σαθρό, το οποίο είναι κατάπτυστο. Για το πόρισμα μιλάω. Ναι, υπάρχει από τη μία το τεκμήριο της αθωότητος, από την άλλη ένα κόμμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση. Συμφωνώ απόλυτα. Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Φανταστείτε αν για τον κάθε οπαδό που κατά καιρούς οπαδοί έχουν συμπλακεί μεταξύ τους και έχουν δολοφονήσει άλλους σκοτωθεί, οπαδούς. Έχουν σκοτώσει, έχουν γίνει χιλιάδες επεισόδια. Φανταστείτε αν για όλα αυτά έβγαινε ο κάθε αρχηγός κόμματος και ο κάθε πρωθυπουργός και χαρακτήριζε τον αντίπαλο εγκληματική οργάνωση, τι είχε να γίνει. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έδωσαν σωστό μάθημα δημοκρατίας οι κυβερνώντες. Ρεσιτάλ δημοκρατίας θα έπρεπε να δώσουν, γιατί ακόμα πολύ περισσότερο τον φασίστα δεν τον αντιμετωπίζεις με φασιστικές μεθόδους εν μέσω δημοκρατίας, διότι εάν ομιγέννητο η εξουσία περιέλθει στα χέρια του φασίστα κάποια στιγμή, θα σου φερθεί. Μια θερμή παράκληση να κάνω, επειδή σε αυτή τη χώρα θεωρητικά υπάρχει ακόμα δημοκρατία και θεωρητικά όλοι έχουμε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Επειδή τους όρους αυτούς φασίστας, ναζί, κυριολεκτικά τους απεχθάνομαι, θα ήθελα να χρησιμοποιούμε τον όρο αυτόν τον οποίο έχουμε δώσει εμείς στο κόμμα μας. Όχι, χρησιμοποιώ έναν όρο ο οποίος υποθετικά. Είναι υβριστικός όμως αυτός ο όρος. Εγώ τον θεωρώ υβριστικό. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά επειδή σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Με ενοχλούν πολύ οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται κατηγοριοποιώντας τον απέναντι. Δηλαδή, με ενοχλεί πολύ ένας ο οποίος εμφανίζεται ως δημοκράτης επειδή λέει σε ένα ναζί. Αυτό με ενοχλεί αφάνταστα. Και εμένα το ίδιο. Ενώ μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί ο ίδιος ως δημοκράτης, συμπεριφερόμενος με τον σωστό τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως, δεν μπορεί να αυτοπροσδιορίζεσαι απλά εθνικιστής όταν έχεις μία δράση από τον Περίανδρο μέχρι σήμερα, με κλωτσικές μπουνιές, φτισιές και τραυματισμούς και δολοφονίες ανθρώπων. Θέλω να πω δεν δηλαδή, έχω καμία δράση με δολοφονίες. Αν λέμε για τις φτισιές,
να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Όχι, αλλά είναι άλλο ένα χαστούκι. Δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά. Άρα υπάρχει συλλογική ευθύνη. Ναι, ναι. Θέλω να άρα πω... λέτε ότι υπάρχει συλλογική. Αυτό είναι φασιστικό και ναζιστικό όμως. Το ξέρω. Αλλά λέτε ότι υπάρχει συλλογική αλλά... ευθύνη και εγώ θα απολογηθώ για το Ρουπακιά, για παράδειγμα, επειδή έρχονταν στις συγκεντρώσεις μας. Όχι, όχι, δεν λέτε ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη. Όχι, όχι. Δεν εννοώ αυτό. Θεωρώ ότι την ελληνική κοινωνία συλλογικά την προκαλέσατε από τον Περίανδρο μέχρι σήμερα με ακραίες πράξεις. Δηλαδή, επειδή ήμουν εκεί όταν έγινε το επεισόδιο με τον Περίανδρο, τον Ανδρουτσόπουλο δηλαδή, ο οποίος τότε ήταν ο λοχαγός της Χρυσής Αυγής. Δεν υπάρχουν λοχαγοί στη Χρυσή Αυγή. Τότε δεν ήμουν βέβαιος στη Χρυσή Αυγή. Λοχαγοί υπάρχουν απλά, και στο Πασόκ. Εξ όσων γνωρίζω για αυτή την υπόθεση, ότι τελεσιδίκησε και ο άνθρωπος ο οποίος κρίθηκε ένοχος για αυτή την υπόθεση έκανε κάποια χρόνια στη φυλακή. Επομένως... Ναι, όχι, δεν αντιλέγω όμως. Αυτό δεν πάβει να προκαλεί μια κοινωνία όταν τα μέλη μιας οργάνωσης, η οποία γίνεται πολιτικό κόμμα και μπαίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κατά διαστήματα έχουν χτυπήσει, έχουν τραυματίσει, έχουν προσβάλει βία και έχουν σκοτώσει ανθρώπους. Όταν καλείτε κάποιον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον ρωτάτε για την περίπτωση Τεμπονέρα που στελέχει της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καλαμπόκας και άλλοι. Ναι. Ωραία. Εγώ λοιπόν έχω να πω σε εκπρόσωπους. Πολύ καλά κάνετε τότε και τους το λέτε και σε άλλα πράγματα τα οποία. Μου δίνετε λοιπόν τη δυνατότητα να πω ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα και καταδικάζει κάθε πράξη βίας. Ωραία. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι σου καταλογίζω τις ευθύνες για τις εγκληματικές πράξεις των ΜΑΤ και των ανδρών της αστυνομίας στις δολοφονίες του Κουμί και της Κανελοπούλου, επειδή τους τσαλαπάτησαν μπροστά μας. Τις δε φωτογραφίες τις είχε τραβήξει για την Ελευθεροτυπία ο αδερφός μου τότε, ήταν φωτορεπόρτερ στην Ελευθεροτυπία. Το ίδιο έγινε και με αυτό τον απίστευτο τύπο ο οποίος ήθελε να φέρει το εθνόσημο επάνω του και το περίστροφο και σκότωσε τον Γρηγορόπουλο, εμψυχρό. Προκλήθηκε από τα παιδιά αυτά, γιατί μιλάω με αυτά τα παιδιά. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Σε επίπεδο εξ αρχείων, δεν προκλήθηκε σε επίπεδο. Για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου πήγε στον εισαγγελέα ο αρχηγός της αστυνομίας, αφού ανήκουν στον ίδιο οργανισμό. Πήγε στον εισαγγελέα σιδηροδέσμιος ο αρχηγός της αστυνομίας και ο υπαρχηγός. Για μένα θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί την ίδια ώρα, όχι μόνο αυτό. Να πάνε στον εισαγγελέα. Ποινικές ευθύνες. Συλλογική ευθύνη εκεί πέρα υπήρξε. Όχι. Όχι, βέβαια. Και πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο ο οποίος συνδεόταν άμεσα μαζί τους. Σωστά. Στην περίπτωση της δολοφονίας Φίσα, ο άνθρωπος που έπραξε αυτό το έγκλημα δεν συνδεόταν οργανικά με τη Χρυσή Αυγή, ήταν απλά παρόν σε κάποιες εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής. Ναι. Για την ενημέρωσή σας πρέπει να σας πω ότι αυτό το παιδί σε τούτο εδώ το στούντιο είχε δώσει συνέντευξη και ήταν φίλος του γιού μου. Ήταν ένα παιδί αρνή για την κοινωνία, δεν ήταν ένας τσαμπουκάς βίος, ο οποίος είναι πλάκι με τους δικούς σας εκεί και έγινε αυτό που έγινε, το φωνικό. Προσωπικά... Εμένα μου έχει προκύψει από τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη δικογραφία ότι έγινε μια συμπλοκή δύο διαφορετικών ομάδων ατόμων. Σωστά. Οι μεν και οι δε βεβαίως δεν ήταν αναρχικοί και χρυσαυγίτες. Δεν ήταν αναρχικοί και χρυσαυγίτες. Κοιτάξτε. Ήταν συμπλοκή δύο διαφορετικών ομάδων ατόμων και η δικαιοσύνη θα το διερευνήσει αυτό και θα αποδειχθεί τι ακριβώς. Ωραία. Θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη. Για μένα, από τη στιγμή που βγήκαν οι τηλεφωνικές συνομιλίες προς τα έξω και τα υποτιθέμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνεννοούνται μεταξύ τους λέγοντας ο ένας τον άλλον, για δες τι έγραψε η ζούγκλα, τι έχει γίνει. Ναι. Δεν μπορεί μια εγκληματική οργάνωση να μην γνωρίζει τι έχει γίνει και να καταφέρει σε ένα site για να μάθει τη συνέχεια. Δεν ήταν τόσο καλά οργανωμένη αυτή η εγκληματική οργάνωση. Αυτό θα μπορούσατε να το προβάλλετε. Βεβαίως και θα προβληθεί. Και οι συνομιλίες υπάρχουν, διότι παρακολουθούσαν όντως τη ζούγκλα για να δουν τι συμβαίνει. Όμως, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει κάποιος από εσάς να μας εξηγήσει εν μέσω υποτιθέμενης δημοκρατίας, γιατί για μένα είναι υποτιθέμενη δημοκρατία σε μια χώρα που ανοίγουν τα κεφάλια των συνταξιούχων και των ηλικιωμένων ή ο καθένας, σε πάση περιπτώσει, αυτοσχεδιάζει για τη σωτηρία. Και εγώ το έχω υποστεί αυτό από την αστυνομία. Ναι. Σαν πολίτης και εγώ το έχω υποστεί. Και έχω συλληφθεί και έχω τραυματιστεί. Και εγώ επίσης έχω συλληφθεί. Κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Εμένα με έχουν δακτυλοσκοπήσει και όλες με έχουν κουβαλήσει στο. Και εμένα ως βουλευτή. Στο φωτογραφικό. Και εμένα ως βουλευτή μου αυτό τα δεν αυτά. Λέει τίποτα. Διότι θα έπρεπε οπωσδήποτε κανένας. Δεν είναι υπεράνω των νόμων, είτε βουλευτής είναι, είτε αυτοκράτορας. Αρκεί να εφαρμόζονται οι νόμοι και όχι να καταστρατηγούνται. Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή μεσημεριανή εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, τον άγνωστο Μη, όπου όπως είδατε κι εσείς, ο Ηλίας Κασιδιάρης φανερά ήρεμος, αυτό ήθελα να πω και τον τονίζω επειδή το είπες κι εσύ.
δίνει κάποιες απαντήσεις. Αν θέλετε να δείτε όλη τη συνέντευξη, μπορείτε να μπείτε στο web TV του zoungla.gr, όπου έχει ανέβει η συνέντευξη από την χθεσινή εκπομπή. Να πούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή συνέντευξη. Σίγουρα. Πολύ ήρεμον τον συνέντευξη. Νομίζω ότι μιλήσαμε για πάρα πολλά θέματα. Και εκτός από αυτό, άνθρωποι με τόσο ισχυρά δομημένες προσωπικότητες και που την έχουν χτίσει χρόνια αυτή την προσωπικότητα, έναν μάκι χρειάζονται απέναντι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να συζητήσουμε έτσι λίγο πιο ευχάριστα θεματάκια, να πούμε έτσι λίγο διαφορετικά πραγματάκια. Να ευχηθούμε στην οικογένεια του κυρίου Φόσκολου συλληπιτήρια και από σειρά μας. Ζωή να σε εκείνους, να ζήσουν, να τον θυμούνται. Και λοιπόν, να τον θυμόμαστε και εμείς. Θέλεις να μας πεις. Βεβαίως, στους τρόπους επικοινωνίας. Καλέστε μας λοιπόν καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στείλετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@gmail.com. Κάνω μια παρένθεση να μου πεις γιατί γελάς. Γιατί το είπες με πολύ χαρά, έτσι, λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ, Έλενα, όταν μπαίνουμε στο διαδίκτυο και βλέπουμε μηνύματα από τηλεθεατές. Βλέπω εδώ, μας στέλνουν τις αγάπες τους, μας στέλνουν τα φιλιά τους. Τα βλέπεις κι εσύ. Τα βλέπω, μα εκεί έχω το σκονάκι μου. Κοιτάω εσένα, λοιπόν. Είπαμε λοιπόν το τηλέφωνο στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@gmail.com και στο facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Αυτά λοιπόν ήταν, μάλλον αυτή ήταν λοιπόν η τρόπη επικοινωνίας όπως μόνο η Νικολέτα Τσίκου μπορεί να σας τους πει. Πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την Κυριακή Τσανικίδη. Νικολέτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Τελειώνει ο Οκτώβρης, πάμε αύριο Νοέμβρη, έτσι δυναμικά. Γιατί δυναμικά, εγώ στεναχωριέμαι που ήρθα. Πόσες μέρες είναι τα Χριστούγεννα? Είναι 30 και 55 μέρες. Και τι λες κάθε μέρα 30 και 25? Γιατί μετράω 30 του Νοεμβρίου, 30 μέρες του Νοεμβρίου και 25 Δεκεμβρίου. 24, άρα. 54, αυτό είναι 54. Λοιπόν, έχετε 54 μέρες, παιδιά, έχουμε Χριστούγεννα. Και όπως βλέπετε, ακόμα έξω είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
Καλημέρα σας. Και πάλι. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαστε εδώ και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας να συζητήσουμε, ας το λέγαμε, λίγο πιο ευχάριστα θέματα, λίγο πιο αξιοπερίεργα θέματα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα και από μένα. Είμαστε εδώ πέρα να πούμε αυτά όλα που μας έχεις βρει. Πες μου ότι βρήκε συμβουλή της ημέρας. Τι. Όχι. Να, γι' αυτό δεν μου πάνε πράγματα καλά ή δεν μου λες συμβουλές. Πώς θα ζυμίσεις δηλαδή. Εσύ που έχεις σήμερα πολύ θετική ενέργεια, θα την εκφράσεις σήμερα στους τηλεθεατές μας. Την έχω εκφράσει από την αρχή. Είπα σήμερα ότι έχουμε ξυπνήσει τόσο αισιόδοξα που ο σκοπός μας σήμερα, εκτός από την ενημέρωσή σας βέβαια, που είναι πρώτος μας σκοπός, είναι να σας μεταδώσουμε όλη αυτή την καλή διάθεση που έχουμε κι εμείς και να έχετε μια πραγματικά ευχάριστη ημέρα. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε να δούμε. Ξέρουμε πως όλοι οι Δήμοι έχουν κάποιες πρωτοβουλίες, όπως τα κοινωνικά φαρμακεία, τα συσίτια, έτσι είναι και τα κοινωνικά φροντιστήρια για μαθητές οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν ίσως κάποιο ιδιωτικό φροντιστήριο. Έτσι λοιπόν, συνεχίζονται και φέτος τα κοινωνικά φροντιστήρια, τη σχολική χρονιά, το πρόγραμμα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Αθηναίων με στόχο την προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί συνέχεια της πιλωτικής λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013. Που, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων, έδωσε διέξοδο σε μεγάλο αριθμό μαθητών, οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης δεν είχαν τις δυνατότητες της επαρκούς προετοιμασίας. Ήδη λειτουργεί ένα κοινωνικό φροντιστήριο στο 18ο Λύκειο, είναι να πούμε τη λεωφόρο Ιωνίας, καιρός 18 ή Δάιπφελ 11. Με τη συμμετοχή έως αυτή την ώρα 230 μαθητές, είναι διπλάσιος ο αριθμός από πέρσι, ενώ υπάρχουν 120 εθελοντές καθηγητές, έχουν ήδη ουσιαστικά εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για να διδάξουν ουσιαστικά αφιλοκερδώς. Να πούμε μπράβο σε αυτούς τους καθηγητές που, παρόλο με τα προβλήματα που περνούν αυτές τις εποχές με τις διασημότητες, τις κινητικότητες και όλα αυτά, έχουν παρόλα αυτά τη διάθεση και την όρεξη να μεταδώσουν τη φλόγα της εκπαίδευσης, της παιδείας. Δεν είναι μόνο η εκπαίδευση, είναι και η παιδεία που σου περνούν οι καθηγητές. Λοιπόν, ουσιαστικά η εφαρμογή αυτού του προγράμματος ξεκίνησε πιλωτικά πέρσι από τα λύκεια της 4ης, 5ης και 6ης δημοτικής κοινότητας και στόχος είναι να επεκταθεί στη συνέχεια και στα λύκεια όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Μπράβο και πάλι λοιπόν στους καθηγητές. Και επίσης, εδώ έρχεται να πούμε πως ξεκίνησαν και τα μαθήματα υπολογιστών στο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Περιστερίου, όπου ο Δήμαρχος πραγματικά κάνει πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις και αναλαμβάνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για να ενισχύσει όλους τους δημότες τους και μιλάμε φυσικά για τον κύριο Παχατουρίδη. Έτσι λοιπόν, ο επιστημονικός συντονιστής της πρωτοβουλίας επιστημόνων για το Περιστέριο, ο καθηγητής Γιώργος Βαθιώτης και οι καθηγητές Γιώργος Γαρδελάκος και ο κύριος Δημήτρης Χριστοθανόπουλος ξεκίνησαν από τις 19 του Οκτωβρίου το πρώτο μάθημα υπολογιστών στα πλαίσια του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου σε συνεργασία με ομάδα επιστημόνων της πόλης. Τα μαθήματα λοιπόν θα διεξάγονται στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Εσταυρωμένου και αναφέρονται σε όλες τις ηλικίες με συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα. Τα τμήματα αυτά έχουν χωριστεί σε αρχάριους και προχωρημένους. Οι συμμετέχοντες μαθητές ξεπέρασαν μάλιστα τους 160. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει και η ανταπόκριση. Η ανταπόκριση, ναι. Λοιπόν, να πούμε πως σε σύντομη ομιλία του ο καθηγητής Γιώργος Βαθιώτης ανέφερε ότι στη δύσκολη, λέει, εποχή που διανύουμε, πρέπει οι λέξεις ανθρωπιά, αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια να αποκτήσουν και πάλι την ηθική αξία τους, οι πράξεις και τα έργα μας να έχουν αληθινό στόχο, δίχως καιροσκοπισμούς, γιατί τα κοινωνικά έργα αγγίζουν την ψυχή και το συνέστημα των συνανθρώπων μας. Τα 4 κοινωνικά φροντιστήρια που αναφέρονται στο γυμνάσιο, το Λύκειο, την εκμάθηση ξένων γλωσσών αλλά και την εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών ξεπέρασαν τους 430 συμπολίτες μας και την περσινή περίοδο άγγιξαν το 70% σε επιτυχία της
της Πανελλήνιας. Οι 9 κοινωνικές δομές δράσης των επιστημονών της πόλης μας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου συνδέονται μεταξύ τους προς όφελο των συμπολιτών μας. Στη συνέχεια έλαβαν και το λόγο οι καθηγητές Γιώργος Γαρδελάκος και Δημήτρης Χριστοθανόπουλος, όπου τόνισαν τη σπουδαιότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καθημερινότητά μας, αλλά και την τεράστια συμβολή τους στην ενημέρωση, τη μόρφωση, αλλά και γιατί όχι και τη διασκέδασή μας με την ορθή πάντα βέβαια χρήση τους. Όλοι συμφώνησαν ότι οι κοινωνικές πρωτοβουλίες θα ενταθούν στο μέλλον και ότι τέτοιες αγνές προσπάθειες θα βοηθηθούν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης να τις γνωρίσει ο κόσμος ώστε να ωφεληθεί πραγματικά και ουσιαστικά. Για τους παραπάνω λόγους, οι συμπολίτες μας που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις χρήσης ίντερνετ και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και όσοι επιθυμούν να αρχίσουν από την αρχή τα μαθήματα εκμάθησης κομπιούτερ, ας επικοινωνήσουν με τον Ιερό Ναό της Εσταυρωμένου στο τηλέφωνο 210-57-22-850 στον πατέρα Νικόλαος, δηλώνοντας συμμετοχή. Απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον συνάδελφο καθηγητή επιθυμεί να συμμετάσχει στα μαθήματα αυτά, τονίζει ο καθηγητής Γιώργος Βαθιώτης. Αυτά λοιπόν. Όσον αφορά τα κοινωνικά φροντιστήρια, όπως είπαμε και πριν και θα το ξαναπούμε, είναι πραγματικά πολύ σημαντικές τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, που ο μόνος του σκοπός είναι να σταθούν ουσιαστικά δίπλα στους συμπολίτες όλων μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτή την εποχή. Ίσως όλοι αντιμετωπίζουμε, όλοι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είτε είναι οικονομική φύση, είτε είναι ψυχολογική φύση. Νομίζω ότι είναι και αλληλένδετα αυτό που το πούμε. Σαν συγκοινωνούν τα δοχεία. Να. Πού πάμε? Πάμε σε μία σύγχρονη όπερα. Σύγχρονη όπερα. Στο Medium. Στο Medium. Που είναι μια σύγχρονη όπερα, όπως είπαμε. Το έργο αυτής της όπερας του Τζιάν Κάρλο Μενότη από τη νέα ομάδα The Medium Project, με σκηνοθεσία Ράιας Τσακυρίδη και μουσική διεύθυνση Ανδρέα Τσελίκα. Η ομάδα The Medium Project παρουσιάζει ένα σύγχρονο έργο για τα όρια ανάμεσα στον πραγματικό και τον μεταφυσικό κόσμο. Θέλουμε όμως να δούμε και το τρέιλερ. Πάμε να δούμε το τρέιλερ λοιπόν. Δεν έχει δίκιο να το λέει αυτό. Όχι, όχι. Είμαστε καλά τώρα. Μαμά! Μαμά! Να, σε να το σου δώσει τρυπανάκι. Φοβάμαι. Τα τελευταία 2 χρόνια ερχόμαστε κάθε εβδομάδα. Είμαι σίγουρος πια ότι εκεί που βρίσκεται περνάει καλύτερα. Φοβάμαι. Αν λοιπόν είστε λάτρεις της σύγχρονης όπερας, μπορείτε να πάτε να δείτε την παράσταση, τη μουσική αυτή παράσταση. Το Medium. The Medium Project, για την ακρίβεια. Λοιπόν, απ' τη μία βλέπουμε σκυλάκια και έτσι, ξέρετε, χαιρόμαστε. Χαίρομαι τουλάχιστον πολύ, ελπίζω και εσείς. Τουλάχιστον σήμερα ήταν όντως αστείο. Ας περάσουμε όμως ένα άλλο θέμα που πραγματικά παίζει να είναι και το πιο ευσυγκίνητο μωρό. Άμα το δεις, δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το μωρό. Αρχίζει να κλαίει όταν η μαμά του, αρχίζει να το τραγουδάει η μαμά του και αρχίζει να κλαίει. Το μωρό όμως να κλαίει, σαν να συγκινείται. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Και θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό πως από τις 19, νομίζω, ναι, από τις 18 Οκτωβρίου, όταν και ανέβηκε στο YouTube, πραγματικά έχει ήδη κάτι λιγότερο από 5 εκατομμύρια views. Ναι, οπότε φαντάσου τι θα δούμε. Εσείς φανταστείτε και εσείς θα δούμε, πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Mommy's gonna sing you a song. You want mommy to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come around here no more. I beg you for mercy.
You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you, when the one you love's in love with someone else. Don't you know it's torture? I mean, it's a living hell. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. Oh, you feel the pain in the song, honey. Big tears. Are you crying? Oh, you crying, monkey. Okay, mommy's done. Okay, it's just a song. Κοίτα το, μας συγκίνησε και εμάς αυτή η φατσούλα, η γλυκούλα. Τι άλλο να πεις βασικά για αυτό το πολύ όμορφο μωράκι? Ότι δίνει χαρά σε όλους εμάς, ας πούμε, που αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Ναι, όντως το είδες, δηλαδή λίγο... δεν δηλαδή, έχει κανένα πρόβλημα. Γενικά λέω σε όλους, σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Ναι, είναι. Δεν αυτά άμα τα βλέπετε, μία. Δεν γίνεται άμα σας φτιάξει τη διάθεση. Τα βλέπετε, είναι πολύ όμορφα. Δηλαδή, το YouTube έχει πάρα πολύ. Μια πραγματικά μεγάλη γκάμα από τέτοιου είδους βίντεο που σίγουρα θα σας φτιάξουν τη διάθεση. Και αν θέλετε, ας είναι και συμβουλή της ημέρας. Δηλαδή, αν δεν αισθάνεστε καλά, πατήστε κάτι τέτοιο. Ίσως fan video, είτε κάτι αστείο, είτε τα μωράκια αυτά. Μην αφήνετε να σας παίρνει από κάτω η στεναχώρια και η. Αυτή η άσχημη, τέλος πάντων, ψυχολογική κατάσταση. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Να πάμε στην Καμπότζη. Όπου ουσιαστικά περιμένουν να θεραπευτούν από ένα αγοράκι. Ναι. Κάποιοι οι οποίοι υπάσχουν από κάποια ασθένεια. Ναι, λοιπόν, εκατοντάδες άνθρωποι στην Καμπότζη, πολλοί εκ των οποίων σε αναπηρικά μαξίδια ή γονείς που κρατούν στην αγκαλιά τους παιδιά με παραμορφωμένα άκρα, περιμένουν υπομονετικά στην ουρά κατά μήκος ενός χωματόδρομου που οδηγεί σε ένα ξύλινο υπερυψωμένο σπίτι. Όλοι τους στρέφουν την ίδια ελπίδα ότι θα θεραπευτούν ως διαμαγείας από τον Κον Κένκ, ένα αγοράκι μόλις 2 ετών. Ανακαλύψαμε, λέει, ότι ο γιος μου έχει μαγικές δυνάμεις όταν αρρώστησε ο παππούς του και το αγόρι τον θεράπευσε. Υποστηρίζει η μητέρα του, η Πατ Σόεν, χωρίς περισσότερες διευκρινήσεις. Από τη στιγμή που άρχισε να εξαπλώνεται η φήμη αυτή, ότι τον ήπιο θεραπεύει τους ασθενείς, την περασμένη εβδομάδα, εκατοντάδες απελπισμένοι άνθρωποι καταφθάνουν καθημερινά στο χωριό τους, στην επαρχία Κόμπονγκ Τσάμ της Καμπότζης, που απέχει περίπου 3 ώρες με το αυτοκίνητο από την πρωτεύουσα της χώρας. Η οικογένεια, μάλιστα, του παιδιού Έλενα χρεώνει τους επισκέπτες $1 τον καθένα για να δεχτούν την ευλογία του Κονγκ Κένγκ. Αφότου η είδηση μεταδόθηκε από τα εθνικά μέσα ενημέρωσης, το πλήθος έχει μεγαλώσει τόσο που η μητέρα και το παιδί κρύβονται στο σπίτι ενός συγγενούς. Η μητέρα υποστηρίζει, μάλιστα, ότι ο μικρός εκνευρίζεται από όλη αυτή την προσοχή και πλέον θεραπεύει μόνο τις πιο βαριές περιπτώσεις, ωστόσο οι ασθενείς δεν πτωούνται και συνεχίζουν να περιμένουν πολύ υπομονετικά, ενώ η οικογένεια μαζεύει τα χρήματα που δίνουν. Ωραία. Εντάξει, τώρα να πιστεύεις ότι ένα παιδάκι μπορεί να θεραπεύσει, τι να πω, δεν ξέρω. Μόνο χρυπότη. Πολύ εύστοχο το εντάξει, γιατί δεν ξέρω, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά βασικά, αλλά δεν ξέρω, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις.
Θέλω να πω πως χαιρόμαστε που έχουμε την ανταπόκριση αυτή από εσάς και που μας στέλνετε τα βίντεό σας. Ήδη λάβαμε ένα βίντεο από τον διαδικτυακό μας φίλο εδώ, τον Βαγγέλη, το οποίο θα το παίξουμε αύριο, Βαγγέλη, το βίντεό σου για βίντεο της ημέρας. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, η οποία φαίνεται πως υπάρχει και μάλλον είναι και από τις πιο περίεργες ειδήσεις τον τελευταίο καιρό. Φαίνεται πως υπάρχει μία φωνική καραμέλα. Πάρα πολύ περίεργη είδηση που τώρα βγήκε στο προσκήνιο. Όσο απίστευτο λοιπόν και αν ακούγεται, μετά από μια πυρκαγιά, εδώ βλέπουμε και τη φωτογραφία, σε εργοστάσιο ζάχαρης, ένα μείγμα λιωμένης ζάχαρης και νερού που μοιάζει με καραμέλα απειλεί μια ολόκληρη πόλη στην πολιτεία του Σάο Πάολο στη Νότια Βραζιλία. Η πυρκαγιά ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή. Οι αστυνομικοί επί τρεις ημέρες έδωσαν πραγματική μάχη με τις φλόγες στο εργοστάσιο, καθώς τα υλικά ήταν εξαιρετικά έφλεκτα. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, όλα τα υλικά στο εργοστάσιο ζάχαρης έλειωσαν με πρώτη και καλύτερη την ίδια τη ζάχαρη που ξεπερνούσε τους 30.000 τόνους. Η λιωμένη ζάχαρη σχημάτισε ένα πραγματικό ποτάμι που άρχισε να κυλά στην πόλη αποκλειώντας κατοίκους στα σπίτια τους. Τέσσερις άνθρωποι προσπάθησαν μάλιστα να απεγκλωβιστούν, τραυματίστηκαν. Οι άντρες της πυροσβεστικής και συνεργεία του Δήμου χρειάστηκε να ανοίξουν χαντάκια για να στραγγίξει η πόλη από την καραμέλα. Τι να πούμε τώρα γι' αυτό. Όντως. Είναι πραγματικά πολύ περίεργο, αλλά ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να μην συμβεί κάτι πιο αναπάντεχο. Νομίζω ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Ναι, φτάσαμε στο τέλος μας. Στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, στην τελευταία μας εκπομπή έτσι για το μήνα είπες, Οκτώβριο. Όχι, το μήνα Οκτώβριο, όχι. Όχι, στο τέλος μας, πολύ μακάβριο. Όχι, όχι, μην το βλέπεις, έτσι καμία σχέση. Δεν είχα καμία τέτοιου είδους πρόθεση. Να σας πούμε ότι ήταν η τελευταία μας εκπομπή για το μήνα Οκτώβριο. Ερχόμαστε αύριο ανανεωμένες να υποδεχτούμε όλοι μαζί παρέα τον Νοέμβριο που έρχεται. Από όλους εμάς, την Έλενα Θεοδόρου, την Κυριακή Τσανικίδη, την Νικολέτα Τσίκολα και όλη την ομάδα, τον αόρατο κόσμο που υπάρχει εδώ πίσω από τις κάμερες, θέλουμε να σας ευχηθούμε να έχετε μια πραγματικά υπέροχη μέρα, να σκέφτεστε αισιόδοξα και να χαμογελάτε σε κάθε δυσκολία. Ακολουθεί ακριβώς μετά από εμάς ένας όμορφος, ένας τρελός κόσμος και όμορφος κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Καλή σας ημέρα και θα τα πούμε αύριο.